Έτοιμοι. Έλα. Ετοιμάστε και εσύ, κύριε, για να δούμε. Έφυγε. Ήρθε δική σειρά μου, λοιπόν. Να κάνω κι εγώ το πρώτο μου μπάνιο. Έτοιμος. Έτοιμος. As the leaves turn brown. Καλή φάση, παιδιά, καλή φάση. Άντε, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Η Σκιάθος αριθμεί συνολικά 64 παραλίες που καλύπτουν, θα λέγαμε, όλα τα γούστα, αφού είναι αρκετά διαφοροποιημένες σημεία με την άλλη. Είναι όλες τους μοναδικές σε ομορφιά. Αχλαδιές. Πρόκειται για την παραλία του ομώνυμου οικισμού και μία από τις πλέον οικογενειακές παραλίες του νησιού, μόλις 2 χιλιόμετρα από τη χώρα της Σκιάθου. Είναι μια πολύ οργανωμένη παραλία, με πολλές ανέσεις, αλλά και εξοπλισμένη σχολή θαλάσσιων σπορ, μιας και θεωρείται ιδανική για windsurfing, λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων. Η ολόκληρη λεπτή αμμουδιά και τα γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά της θα σας μείνουν σίγουρα ξέχαστα. Ένας μικρός επίγειος παράδεισος που βρίσκεται μόλις 11 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού. Η παραλία είναι αφιερωμένη σε όσους θέλουν ηρεμία και αν πεινάσετε, λειτουργεί εκεί μια υπέροχη ταβερνούλα. Ασέλινος. Η παραλία στον Ασέλινο βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Σκιάθου. Πολύ ψηλό βότσαλο σε συνδυασμό με χοντρή άμμο θα συναντήσει ο επισκέπτης βουτώντας τα απότομα νερά. Το τοπίο είναι επιβλητικό και πιο απόμακρο, με λιγοστά δέντρα και αρκετή ηρεμία. Έχει χοντρή άμμο και τα νερά της παραλίας μαθαίνουν σταδιακά. Συνηθέστεροι επισκέπτες είναι είτε ζευγάρια, είτε λάτρες της παρθένας φύσης που θέλουν να περάσουν στιγμές χαλάρωσης χωρίς έντονα σημάδια τουριστικής ανάπτυξης. Η παραλία Ηλιά βρίσκεται 15 περίπου χιλιόμετρα δυτικά από την πόλη της Σκιάθου, στο δυτικό άκρο του νησιού. Είναι και αυτή ανοργάνωτη παραλία και με εξωτική διάθεση. Ο Ηλιάς και ο Άγκιστρος θα μπορούσαν να είναι μία παραλία, αν δεν είχαν τα μικρά βραχάκια να τις χωρίζουν. Και οι δύο είναι αμμουδερές και ρηχές παραλίες, με κρύα και καθαρά νερά. Η μόνη διαφορά τους είναι στο μέγεθος, αφού ο Ηλιάς είναι μία από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού, ενώ ο Άγκιστρος είναι, θα λέγαμε, το μικρό αδερφάκι του Ηλιά. Και Χρειά. Ο όρμος της Κεχριάς, όπως και ο διπλανός όρμος των Λιγαριών, βρίσκεται στα βόρεια του νησιού, περίπου 12 χιλιόμετρα από τη χώρα της Σκιάθου. Η διαδρομή για να φτάσει κανείς εκεί είναι πραγματικά υπέροχη, παρόλο που πρέπει να διασχίσεις αρκετό χωματόδρομο. Μπορεί όμως να φτάσει κανείς εκεί και δια θαλάσσης. Τα νερά είναι πεντακάθαρα όπως βρίσκονται εκτεθειμένα στο βοριά και η άμμος πανέμορφη. Η Κεχριά βρίσκεται κοντά στο παλιό μοναστηράκι της Παναγίας. Η παραλία αυτή θα σας μείνει αξέχαστη, καθώς μπορείτε να συνδυάσετε ένα μαγευτικό μπάνιο με μοναδικό περίπατο. Κουκουναριές. Η παραλία ανήκει στις καλύτερες παραλίες στη Μεσόγειο και είναι γνωστή και με το όνομα Χρυσή Άμμος, αφού η άμμος της είναι πολύ ψηλή και μοιάζει να λάμπει κάτω από τον ήλιο. Πρόκειται χωρίς υπερβολή για το διαμάντι της Σκιάθου, μια εικόνα πέρα της μεγαλοπρέπειας που σπάνια συναντάει κανείς. Το όνομά της το πήρε από τα ψηλά πεύκα που την αγκαλιάζουν σε όλη τη διάρκεια της ακτογραμμής της. Η παραλία συνορεύει με το υδροβιότοπο της προστατευόμενης περιοχής της λιμνοθάλασσας Στροφιλιάς, όπου υπάρχει ένα ειδικά διαμορφωμένο μέρος για τα ζώα.
κουκουναριές, μπορείτε να ασχοληθείτε με όποιο θαλάσσιο σπορ θέλετε και να βρείτε ξενοδοχεία, ταβέρνες, κάμπινγκ και άλλα πολλά. Τι θα κάνεις αυτήν τώρα? Πάμε να κάνουμε μπανάνα. Τι μπανάνα, ρε. Καναπέ. Λοιπόν, παιδιά, από πού είμαστε? Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μάλιστα. Και πηγαίνω καμιά δεκαριά φορές το χρόνο, γιατί έχω την κόρη μου εκεί, σπούδαζε, τώρα τελείωσε και δουλεύει. Yeah. Τελευταία φορά είχα κακιά ανάμνηση, γιατί πήγα για γιατρό. Τώρα θα σας πάω μια βολτούλα. Θα περάσετε καλά, να είστε καλά, να ξαναρθείτε. Εντάξει. Θα κάνετε το καναπέ, ναι, το καναπέ. Το καναπέ. Μουσάτε, εντάξει. Λοιπόν, η εμπειρία πολύ ωραία ήταν, πάρα πολύ καλή. Εκεί στην Αμμουδίτσα θέλω, στα κοχυλάκια τώρα, να μου πεις τι θα κάνετε. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί θα το δει και ο κόσμος αυτό το βίντεο, οπότε άστα. Και μετά τη βόλτα λοιπόν με τα... Τι κάναμε? Κάναμε τον καναπέ και ήταν υπέροχα! Και μετά από αυτή λοιπόν την ξεχωριστή βόλτα που να πάτε παρακολουθεί... να το κάνετε, όσοι πάτε, όσοι επισκεφτείτε τη Σκιάθο. Καλά, καλά. Όταν επισκεφτείτε το φίλο μας που μιλήσαμε μετά, να το Γιάννη, πώς το λένε. Και να κάνετε θαλάσσιο σπορ. Είτε καναπέ, είτε μπορώ να μιλήσω. Είτε το solo extreme που λέγεται, είτε κανό, είτε ό,τι θέλετε. Και μετά λοιπόν από αυτή την ξεχωριστή βόλτα... Δεν με αφήνω να μιλήσω. Μετά από αυτή λοιπόν την ξεχωριστή βόλτα, ήρθε η ώρα να ρίξει την Αθηνά μέσα στη θάλασσα. Και μετά λοιπόν από αυτή την ξεχωριστή βόλτα που παρακολουθήσατε, έχει σειρά μια πιο ήρεμη βόλτα, έτσι, για πιο ρομαντζάδα. Αθηνά. Ναι. Για πλήρωχος Αθηνά δεν το κάνεις, δεν το έχεις. Κατευθείαν στα βράχια μας πάει. Στέφανε, στα βράχια μας πάει. Θα σηκωστούμε και θα μιλήσουμε. Στέφανε, κάνε κάτι. Μιλιζόμαστε. Ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε, εντάξει, το παίρνουμε με πλάγιο εδώ. Με την πλάγιο εδώ το παίρνουμε. Ποδήλα το κάνουμε, Στέφανε. Εγώ κάνω εσύ. Και οι δύο κάνουμε, να έχει και τις αποδείξεις. Πώς φαίνεται? Σαν πώς φαίνεται. Πολύ ωραία. Αλλάζουμε το πλάνο. Κάπου στη μέση της διαδρομής Σκιάθος Κουκουναριές βρίσκεται άλλη μια παραμυθένια παραλία του νησιού που διακρίνεται για τον αμμώδη βυθό και τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά της. Δεν είναι άλλη από την παραλία Βρωμόλυμνος που πήρε το όνομά της από μια μικρή λίμνη που βρίσκεται στο πίσω μέρος. Η παραλία είναι η αγαπημένη πολλών τουριστών που την επιλέγουν καθημερινά για λίγες στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ουρανό. Χαίρετε, είμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη παραλία, ακριβώς δίπλα από την Banana Beach, από την Banana, και όπως θα δείτε εδώ πέρα είναι όλοι γυμνούλιδες. Banana και μικρή Banana. Ένας χωματόδρομος από τις Κουκουναριές οδηγεί σε δύο δρομίσκους. Ο ένας καταλήγει στην Banana. Ο όρμος λεγόταν παλαιότερα Κρασά, όμως μετονομάστηκε σε Μπανάνα από ένα μπαράκι που λειτουργήσε κάποτε εκεί. Η παραλία Μπανάνα είναι οργανωμένη παραλία με πεντακάθαρα νερά που χαρακτηρίζεται από πολύ κέφι και ζωντάνια. Η παραλία Μικρή Μπανάνα είναι λίγο πιο απομονωμένη και γαλήνια από τη μεγάλη αδερφή της και χωρίζεται από έναν τεράστιο βράχο. Η σχετική απομόνωσή της την κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή στους λάτρες του γυμνισμού, ειδικά από τότε που ο γυμνισμός απαγορεύτηκε στη Μεγάλη Μπανάνα.
έχουμε μια αναπάντεχη παρέα. Αθηνά. Ναι. Μανδράκι. Το Άγκιστρο, το λιμάνι του Ξέρξη και τον Όρο Μαλλιάς θα συναντήσει κανείς στο Μανδράκι. Η αμμουδερή παραλία βρίσκεται 14 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Κιάθου. Για να φτάσει κανείς στο Μανδράκι, πρέπει να προχωρήσει μέσα από το δάσος ή με εκδρομικά καραβάκια. Η παραλία προσφέρεται για ήσυχες στιγμές μακριά από τις κοσμοπολίτικες παραλίες της Κιάθου. Το Μανδράκι λέγεται και Ξέρξης, αφού ο θρύλος θέλησε αυτή την παραλία να έκανε απόβαση ο γνωστός Πέρσης Αυτοκράτορας κατά την αρχαιότητα. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ακρογιαλιές της βόρειας πλευράς, το Μανδράκι χαρακτηρίζεται από μια αξιοζήλευτη ηρεμία. Με ρηχά γαλαζοπράσινα νερά και χρυσαφένια λεπτή άμμο, κερδίζει επάξια μια θέση ανάμεσα στις πιο αγαπημένες παραλίες του νησιού.